Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Πολλά γίνονται πλέον στη γειτονιά μας, πολλά γίνονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Επειδή εσείς το ζητήσατε να μιλήσουμε για τα θέματα που απασχολούν πλέον περισσότερο τον κόσμο και είναι τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, ρωτήσαμε γέροντες ασκητές και τον ασκητή του Παγκαίου Όρους και έναν σύγχρονο ασκητή να μας πούν τι βλέπουν με όλη αυτή την τεχνητή, θα έλεγα, διένεξη και την τεχνητή ένταση που υπάρχει στο Αιγαίο, κυρίως από την πλευρά των Τούρκων, αλλά και από την ελληνική πλευρά. Βέβαια, θα θέλαμε να ασχοληθούμε λίγο με αυτά, αλλά στην εφημερίδα που βγάλαμε ασχοληθήκαμε περισσότερο με ένα επίσης επίκαιρο θέμα. Μιλάμε για τα γεωπολιτικά ζητήματα που αφορά την Ουκρανία και εκεί παρουσιάζουμε μια έκθεση ενός ειδικού ανθρώπου που ξέρει και εκτιμά, ενός υψηλόβαθμου στρατιωτικού στελέχους, το οποίο κάνει ανάλυση του πολέμου στην Ουκρανία, μια ανάλυση την οποία περιγράφουμε στο στήλο που κυκλοφορεί πρώτα ο Θεός το Σάββατο 11 Ιουνίου. Για να δούμε λοιπόν τι μας ετοιμάζουν οι φίλοι, οι σύμμαχοι στα δικά μας εδώ στο Αιγαίο. Μακάρι να κάνω λάθος, μου είπε ο γέροντας ασκητής του Παγκαίου Όρους. Μακάρι να κάνω λάθος και να μην είναι αυτά που θα πω να μην γίνουν. Αλλά πιστεύω, λέει, ότι η ένταση είναι τεχνητή και αποσκοπεί, είναι κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Αυτό μου είπε. Της Άγκυρας και της Αθήνας. Δηλαδή δημιουργούν ένταση επίτηδες. Και του λέω, γέροντα, για ποιο λόγο. Μου λέει, γιατί βιάζονται οι Αμερικανοί να βγάλουν και οι Ευρωπαίοι να βγάλουν τα πετρέλαια και το αέριο που βρίσκεται στο Αιγαίο. Και θέλουν οπωσδήποτε να λυθεί το θέμα μέσω της συνεκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα, προσέξτε χριστιανοί μου αυτό που είπα, ταυτόχρονα με το επεισόδιο ή ένα γενικευμένο επεισόδιο ή πόλεμο ολίγων ημερών, οι Αμερικανοί θα προσπαθήσουν να δολοφονήσουν τον Ερντογάν. Άλλη μια απόπειρα για να δώσουν την εξουσία στην Τουρκία στους κεμαλιστές. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την αναμπουμπούλα που σχεδιάζουν από κοινού Αμερικανοί, Έλληνες και Τούρκοι, θα προσπαθήσουν να πετύχουν τι? Να βάλουν τους κεμαλιστές στην εξουσία, το πρώτο, να χάσει η Ελλάδα 2-3 νησιά για να μπορεί να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις της μοιρασιάς στο Αιγαίο, στην εκμετάλλευση, το δεύτερο, και το τρίτο, να επιταχύνουν πάση θυσία μετά την εξόρυξη του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που βρίσκεται πλούσιο, έτσι ώστε να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος το δυνατότερο δυνατόν στην Ευρώπη και να αποκόψουν το ρωσικό αέριο. Γιατί όσο μειώνεται το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη και όσο παραμένουν οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, οι δυτικές οικονομίες βυθίζονται στο χάος. Θα έρθει πείνα. Και δεν το λένε πλέον οι γέροντες. Οι γέροντες το είχαν πει πολλά χρόνια πριν. Ο γέροντας Βασίλειος ο Καυσοκαλυβίτης πολλά χρόνια πριν το είπε. Ο Άγιος Παΐσιος. Και άλλοι πολλοί. Είπε θα έρθει πείνα. Τώρα δεν το λένε αυτοί. Τώρα το λένε επίσημα η Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ,
ότι θα έχουμε ελλείψεις σε αγαθά. Το λένε όλοι πλέον. Οι οικονομίες οι δυτικές βυθίζονται και κάτι πρέπει να γίνει. Ένα τρανταγματάκι. Κάτι πρέπει να κάνουν. Γιατί βλέπουν ότι ο Πούτιν, παρά το γεγονός ότι θέλουν να τον παρουσιάσουν άρρωστο, να τον παρουσιάσουν αδύναμο, να τον παρουσιάσουν με 1000 προβλήματα, παρά το γεγονός αυτό, ο Πούτιν προχωρεί ακάθεκτα στο σχέδιό του, που είναι η ένωση των ρωσικής καταγωγής κατοίκων της Ανατολικής Ουκρανίας και όχι μόνο, και της Μολδαβίας εκεί που θα φτάσει αργότερα, η ένωση με τη Ρωσία. Γι' αυτό μπορεί να πηγαίνει, λένε, αργά, αλλά είπα σε κάποιον γνωστό μου σήμερα, το φίλο μου τον Αχιλλέα, που με ρώτησε, λέω, αν είχαν καταλάβει οι Τούρκοι, λόγω χάρη, τη μισή Κρήτη ή και ολόκληρη την Κρήτη, και εμείς πηγαίναμε να την ελευθερώσουμε, θα κοιτάγαμε να βομβαρδίζουμε τις πόλεις ανελαίητα και τους κατοίκους? Λοιπόν, δεν θα το κάναμε αυτό. Αυτό κάνει και ο Πούτιν. Πηγαίνει βήμα-βήμα με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι άνθρωποι δικοί του εκεί. Άνθρωποι Ρώσοι, ρωσικής καταγωγής. Και αυτοί τον βοηθούν. Από εκεί γεμίζει τα, μόλις ελευθερώνει τα εδάφη, γιατί ουσιαστικά απελευθερωτικός πόλεμος είναι και όχι επεκτατικός, μόλις ελευθερώνει τα εδάφη, πολλοί από αυτούς που είναι στα εδάφη μπαίνουν στο στρατό για να συνεχίσουν τον αγώνα και να ελευθερώσουν και τους υπόλοιπους. Θα καταλάβει, σε λίγες μέρες θα πάει και στην Οδυσσό. Ας έρθουμε όμως στα ελληνοτουρκικά. Ο γέροντας ασκητής του Παγκαίου μου είπε αυτά. Ο άλλος γέροντας μου είπε ότι θα φάμε λίγο ξύλο, γιατί και το ξύλο βγαίνει από τον παράδεισο. Αλλά να πεις στον κόσμο και να πεις στους ανθρώπους ότι η Τουρκία θα διαλυθεί. Έχει διαγραφεί από τον ουρανό. Διαγράφτηκε. Η Τουρκία πάει για διάλυση. Γιατί? Γιατί το Ισραήλ θέλει κουρδικό κράτος. Οι γέροντες το έχουν πει. Ο Άγιος Παΐσιος έχει πει για την Τουρκία, για τη διάλυση της Τουρκίας. Θα διαλυθεί, λέει, η Τουρκία. Αμήν και πότε. Όμως εμείς, λέει, πρώτα θα φάμε, είναι ένα ράπισμα δυνατό, μήπως και συνέλθουμε από τον ολισθηρό δρόμο που έχουμε τραβήξει και μετανοήσουμε. Ο Άγιος Παΐσιος τον περιγράφει και ο γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης επίσης το περιγράφει. Περιγράφουν αυτό το ράπισμα. Θα είναι και η πείνα που θα ταλανίσει ψυχές, θα είναι και αρκετοί θάνατοι που από το φόβο βέβαια δεν θα μπει, λέει, σε πόλεμο η Ελλάδα, γιατί λέει ο Άγιος Παΐσιος, και αυτό μπορείτε να του διαπιστώσετε και μόνοι σας, όταν κηρυχτεί ο πόλεμος, οι μισοί, λέει, θα πεθάνουν από το φόβο. Και ξέρετε πότε έρχεται ο φόβος, χριστιανοί μου? Όταν δεν υπάρχει πίστη, όταν δεν υπάρχει αγάπη στην πατρίδα, στο έθνος. Κουβέντιαζα με ένα νεαρό και λέω, τι με ενδιαφέρει εμένα να πάω να πολεμήσω για αυτούς? Αυτοί, λέει, θα τα έχουν συμφωνήσει, θα κάνουν και στην εκμετάλλευση, θα βγάλουν τις μίζες τους, θα πλουτίσουν τις οικογένειές τους. Εγώ, λέει, γιατί να πάω να σκοτωθώ? Προσέξτε, σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η κοινωνία πλέον. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτή? Ενώ παλιότερα, που κουβέντιαζα με τον Παναγιώτη, παλιότερα ο Κολοκοτρώνης είχε 2.000 Έλληνες απέναντι σε 30.000 του Δράμαλη και τον διέλυσε το στρατό του Δράμαλη. Γιατί? Γιατί είχαν πίστη, είχαν Χριστό. Δεν πολεμούσαν μόνοι τους, πολεμούσε και ο ουρανός μαζί τους. Γιατί πολεμούσαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Και αυτόν, όταν τα ακούνε οι άθεοι, βγάζουν σπυράκια και οι κομμουνιστές. Γιατί οι κομμουνιστές δεν είναι πατριώτες. Βγάζανε χαρτιά τότε να μην πάνε στον πόλεμο, γιατί θα είμαστε ενάντια στον άξονα, επειδή τότε η Σοβιετική Ένωση στην αρχή, ο Στάλιν, είχαν κάνει συνασπισμό με τον Χίτλερ. Δικτάτορες και οι δύο. Και εδώ οι κομμουνιστές προτρέπανε τους Έλληνες να μην πάνε να πολεμήσουν τους Ιταλούς. Να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Αυτό έκαναν τότε. Και μετά μόλις άλλαξαν οι συμμαχίες, πήραν και αυτοί μέρος. Σήμερα έχουν σπείρει όμως την αθεία στα παιδιά. Έχουν προσπαθούν συστηματικά και μεθοδικά να βγάλουν ό,τι θυμίζει Χριστό, ό,τι μη θυμίζει Ορθοδοξία. Και δυστυχώς πλέον, όπως γράφουμε και στην εφημερίδα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, έχουν ο δούριος ύπος είναι μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε επισκόπους που φλερτάρουν, καλοί μου χριστιανοί, με τα παραφύση. Γιατί, για να αρέσουν στους άρχοντες του κόσμου τούτου, στον άρχοντα του κόσμου τούτου, του τέστην τον διάβολο. Και λένε διάφορα. Αφήνουμε την διδασκαλία της Εκκλησίας και λέμε διάφορα. Να λοιπόν γιατί θα φάμε αυτό το ράπισμα. Αλλά την έχουν στημένη και πάλι του Ερντογάν. Τώρα δεν νομίζω ότι θα μπορεί να ξεφύγει. Γιατί έχουμε και εμείς Ραφάλ και ένας βομβαρδισμός του Προεδρικού Μεγάρου ή κάποιου που θα δώσουν το στίγμα οι άνθρωποι της Αμερικής εκεί ότι βρίσκεται κρυμμένος στο τάδε Κρυστήγετο, θα τον εξοντώσουν και θα κατηγορήσουν την Ελλάδα, θα είναι μέσα στις απώλειες. Και οι Έλληνες θα πανηγυρίζουν γιατί χάσανε, μπορεί να χάσανε να χάσουμε 2-3 νησιά όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες. Και όλα αυτά θα γίνουν γιατί. Γιατί είναι τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και συμπληρώνονται του χρόνου, το 23, τα 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους, αυτού του τεχνητού κράτους με τα 72 διαφορετικά έθνη. Δεν πρόκειται λοιπόν να σταθεί αυτό το κράτος, έχει αποφασιστεί όχι από τους γήινους άρχοντες, από τον ουρανόν, έχει αποφασιστεί να διαλυθεί, να καταστραφεί. Το καταλάβατε? Αυτό θα θυμόσαστε, χριστιανοί μου, ότι η Τουρκία θα διαλυθεί. Δεν θα υπάρχει πλέον τουρκικό γένος, έθνος. Θα υπάρχουν οι Αρμένοι, θα υπάρχουν οι Έλληνες Πόντιοι και Μικρασιάτες, που είναι 15 εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Στα δικά μας εδάφη και περιμένουν να τους απελευθερώσουμε. Αλλά εμείς επειδή είμαστε μακράν του Θεού δεν μπορούμε να τους απελευθερώσουμε. Θα το κάνει για μας ο ουρανός, για χάριν αυτόν θα γλιτώσουμε κι εμείς. Για αυτούς τους ανθρώπους θα γλιτώσουμε κι εμείς τα χειρότερα. Θα περάσουμε λοιπόν την πείνα. Βγήκε ένας Έλληνο-Αμερικανός που είναι υπεύθυνος εκεί και ενημέρωσε χθες τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα ελεγχόμενα, συστηματικά μέσα μαζικής αποβλάκωσης θα έλεγα, του ελληνικού λαού, ότι εμείς σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου θα έχουμε σοβαρή εμπλοκή πόλεμο Ελλάδος και Τουρκίας. Τι όμως προετοίμασε τον πόλεμο, για να τα δούμε λίγο. Γιατί μας θεωρούν χαζούς και ηλιθίους οι άρχοντες και σου λέει εμείς θα τα κάνουμε, θα τα σχεδιάζουμε και θα τα σερβίρουμε και αυτοί θα τα πιστεύουν. Πήγε εκτάκτος ο Μητσοτάκης στην Κωνσταντινούπολη. Συζήτησε με τον Ερντογάν. Ανταλλάξανε χειραψίες, χαμόγελα, αγκαλιές, σαν να τα είχαν βρει. Τι πήγε, συζήτησε, δεν το ξέρουμε. Ήταν θέματα του Αιγαίου πάντως, γιατί επιτάπητος οι Τούρκοι πριν πάει έθεσαν όλο το πεδίο των διαπραγματεύσεων από στρατικοποίηση των νησιών που τώρα βγήκε πιο λίπο έτονα, να αλλάξει η συνθήκη της Λοσάνης και όλα αυτά τα συναφή. Έφυγε λοιπόν ο Μητσοτάκης και μετά από λίγο τον Απρίλιο συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Κοιτάξτε τα γεγονότα. Γεγονότα θα σας λέω. Για να καταλάβετε και να καταλάβουμε όλοι ότι δεν τρώμε ουτόχορτο. Πήγε στην Αμερική. Έκανε την επίσκεψη στην Αμερική, συζήτησε τα περαιτέρω, πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Και έκτοτε επιστρέφοντας στην Ελλάδα βγαίνει ο Ερντογάν και αρχίζει να δημιουργεί την ένταση. Μητσοτάκης διώκλαιει. Δεν έχουμε καμιά συναλλαγή με τον Μητσοτάκη. Δεν θέλω ούτε τα μάτια μου να τον βλέπω. Ούτε θέλω να τον ξέρω. Και αρχίζουν οι πτήσεις από των αεροπλάνων των μαχητικών των τουρκικών στην Ελλάδα.
αρχίζουν οι εμπλοκές, αρχίζουν οι ασκήσεις απόβασης σε ελληνικά νησιά, αρχίζει η προσπάθεια ενημέρωσης των ξένων πρεσβειών αλλά και των διεθνών οργανισμών ότι έχει παραβιαστεί από την Ελλάδα η συνθήκη της Λοζάνης, λες και οι Τούρκοι δεν την έχουν παραβιάσει. Το 1955 που έφυγαν 400.000, πόσο είχαμε τότε, 100.000 και πάνω, 400.000 λένε, πολίτες της πόλης, Έλληνες, Κωνσταντινοπολίτες, έφυγαν από εκεί, τους εκδίωξαν, τους άλλους, τους πήραν τις περιουσίες. Αυτό δεν υπήρχε παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης. Εκεί ήταν όλα καλά, μονόπλευρα. Και όταν ήρθαν αυτοί οι καημένοι περισσότεροι στην Ελλάδα, εδώ τους αντιμετωπίζαμε με καχυποψία, όπως και τότε και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ότι ήρθανε στην Ελλάδα Τούρκοι, Τούρκους τους ονομάζαμε, Τούρκους τους κατεβάζαμε, Τούρκους τους ανεβάζαμε. Και ήταν Έλληνες πολίτες, Κωνσταντινοπολίτες, που θα επιστρέψουν και θα πάρουν πίσω τις περιουσίες τους. Γιατί λέει λατήθηκαν τότε από τους γκρίζους λύκους τους σημερινούς, τους αντίστοιχους της εποχής. Και τότε θα το γράψει η ιστορία. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό, χριστιανοί μου? Ποιος ευθύνεται για τα επεισόδια? Τα επεισόδια έγιναν ως αντιπερισπασμό από τους Άγγλους. Επειδή ξεσηκώθηκαν τότε τα Ελληνόπουλα στην Κύπρο εναντίον, τα κατηχητόπουλα της Κύπρου. Αυτοί οι ήρωες, τους οποίους δεν έπρεπε να τους έχουμε, να τους διδάσκουν στα ελληνικά σχολεία. Ξεσηκώθηκαν μέσα από τα κατηχητικά για του Χριστού την πίστη να διώξουν τους Άγγλους. Και οι Άγγλοι τι έκαναν? Οι Άγγλοι ξεσήκουσαν τους Τούρκους και διώξαν τους Έλληνες. Αυτή είναι η σύμμαχή μας. Μεγάλες προδοσίες και τότε. Πιάσανε αυτόν που έκανε την προβοκάτσια τότε στη Θεσσαλονίκη και ένας Έλληνες πολιτικός, ο οποίος παρουσιάζεται μεγάλος ιστορικό πρόσωπο, και όλοι οι Έλληνες τρέχανε πίσω του. Το πούλησε το θέμα. Τον έβγαλε έξω. Γιατί ήταν εντολή των Άγγλων. Όπως έγινε και το Δεκέμβριο του 2008. Όταν στριμώξανε τους ξένους που είχαν έρθει εδώ μισθοφόρους και εκτελεστές. Αυτούς που είχαν πάει και το 2014 στην Ουκρανία και δημιούργησαν τα επεισόδια. Αντίστοιχους είχαν φέρει. Όταν στριμώξανε λοιπόν τους Κωσοβάρους, τους Πολωνούς, τους Δανούς και ό,τι όλη τη Καρυδιά Καρύδη είχαν φέρει εδώ για να δημιουργήσουν τα επεισόδια τα Δεκεμβριανά του 2008 και είπανε, εδόθηκε εντολή να βγούνε οι μάσκες και να πούνε από πού κατάγονται, τότε ένας Έλληνας πολιτικός, Έλληνας μέσα σε εισαγωγικά, έδωσε εντολή και φύγανε αστυνομικοί και τους αλευθέρωσαν, γιατί με το αιτιολογικό ότι θα ερχόταν η σχέση της Ελλάδος με μεγάλη συμμαχική χώρα θα ήταν πλέον στο ναδύρ. Θα δημιουργούνται μεγάλες εμπλοκές στις σχέσεις, λέει, με μεγάλο δυτικό κράτος, χωρίς να το ονοματίσει. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Έτσι είναι. Έτσι δημιουργείται η ιστορία στο παρασκήνιο και μετά αυτή βγαίνουν και πρόεδροι δημοκρατίες και πρωθυπουργοί και υπουργοί και αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Για ποιο λόγο? Γιατί εξυπηρέτησαν τα ξένα συμφέροντα. Δοσύλλογοι, εφιάλτες, έχουμε γεμίσει. Έχουμε γεμίσει στην Ελλάδα εφιάλτες. Σε όλους τους θεσμούς. Και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν μιλάει. Σου την έχουν λοιπόν στημένη, κύριε Ερντογάν. Σου την έχουν πάλι στημένη οι Αμερικανοί οι φίλοι σου. Θα δημιουργήσεις, συμφώνησες και εσύ να δημιουργήσεις την αναμπουμπούλα, να κάνεις την απόβαση και νομίζεις ότι θα βγεις κερδισμένος. Στα τέσσερα θα σε παίρνουν μετά. Για να βγουν οι κεμαλιστές τους οποίους ετοιμάζονται. Κάποτε σε είχαμε ενημερώσει και δεν το είχες πάρει είδηση, το πήρες αργότερα από τους Ρώσους. Στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας τότε το γράψαμε 4 μήνες πριν ότι επίκειται πραξικόπημα το 2016. Επίκειται πραξικόπημα στην Τουρκία. Αλλά πέρασε έτσι γιατί ο Στήλος Ορθοδοξίας διαβάζεται από λίγους. Από αυτούς που ψάχνουν. Δεν έχουμε την ευχέρεια να διαβάζεται από πολλούς.
Γιατί δεν έχουμε εφοπλιστές και ανθρώπους πίσω να μας στηρίζουν οικονομικά και να μπορούμε να βγούμε. Γιατί αν στηριζόμαστε από αυτούς δεν θα σας τα λέγαμε αυτά. Θα είμαστε εξαρτημένοι από αυτούς. Αλλά εμείς στηριζόμαστε από τους αναγνώστες μας. Στηριζόμαστε από όλους εσάς που μας στηρίζετε τόσα χρόνια. Και προπαντός στηριζόμαστε από τον Χριστό και την Παναγιά που στηρίζουν αυτό το ιεραποστολικό έργο. Θαύματα γίνονται μέσα στο χώρο αυτό. Καθημερινά γίνονται θαύματα. Καταλάβατε. Σήμερα, λοιπόν, ετοιμάζουν αντίστοιχο μια αναβουπούλα που πλέον εμπλέκονται Αθήνα, Άγκυρα, Ουάσιγκτον και αποσκοπούν πού? Να ανοίξουν τις πετρελοπηγές του Αιγαίου για να δώσουν πιο εύκολα το πετρέλαιο στην Ευρώπη, να αναβαθμιστούν οι οικονομίες, να κόψουν τους Ρώσους από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο το ρωσικό προς την Ευρώπη. Και έτσι να φέρουν σε μια ισορροπία τις κυρώσεις, γιατί τώρα οι οικονομίες, αν συνεχιστεί αυτό, θα πέφτουν συνεχώς. Και μέσα στο κόλπο είναι και οι Γερμανοί. Στο κόλπο είναι και οι Γερμανοί. Πάντα ήταν μέσα στα κόλπα οι Γερμανοί, με τους Τούρκους και με τους Έλληνες. Και πάντα οι Γερμανοί υποστήριζαν τους Τούρκους. Αλλά εδώ δεν έχουν πολιτικούς, δεν έχουμε να χτυπάνε το χέρι και να τραντάζεται. Είναι εξαρτημένοι, είναι υπάλληλοι. Είναι ανθρωπάκια. Ας είναι και ας λέγονται και πρωθυπουργοί και υπουργοί και οτιδήποτε άλλο. Ανθρωπάκια είναι. Γιατί εάν είχαν τα κότσια θα λέγανε δεν σας πληρώνουμε το χρέος τα δανεικά σε εσάς Σόλτς και πώς λέγουν και Μέρκελ και όποιος άλλος εκεί και ο άλλος ο Κούτσαβλος ο Σόιμπλε. Δεν σας πληρώνουμε γιατί μέχρι να μας πληρώσετε να μας εξοφλήσετε εσείς τα χρέη από τις ζημιές που μας κάνατε το 1940 που ήρθατε στη χώρα μας. Από τις λαϊλασίες. Από τις λαϊλασίες τότε και τους θανάτους που επιφέρατε. Καταστρέψατε την Ελλάδα. Πήρατε ό,τι καλό υπήρχε. Και βγήκατε και από πάνω. Και βγαίνετε συνεχώς και από πάνω. Κλέφτες, φράγκοι. Λαϊλατίσατε τότε την αυτοκρατορία μας. Και αλλάξατε και το όνομα. Γιατί σε εσάς λέγεται Βυζάντιο. Ενώ λεγόταν αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Και ξέρετε γιατί. Για να μην υπάρχουν διεκδικήσεις. Και βάλατε δοσύλλογους εδώ. Ελεγχόμενους. Και πρωθυπουργούς και υπουργούς και προέδρους δημοκρατίας. Τους αναδείξατε γιατί. Τους δίνατε κάποια λεφτουδάκια, κάποιες μίζες για να μην δημιουργούν προβλήματα. Και αξιώνουν αποζημιώσεις. Και η Ελλάδα δεν πήρε τις αποζημιώσεις από τους Γερμανούς. Και κανείς δεν το θέτει θέμα. Κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Και αυτοί παίζουν πονηρό παιχνίδι τώρα στα ελληνοτουρκικά. Έλληνες αντισταθείτε. Πάρτε το όπλο του Χριστού, τα όπλα της Ορθοδοξίας. Προσευχηθείτε, γυρίστε στην πίστη για να δυναμώσετε. Έρχονται δύσκολα. Τα βλέπετε πλέον. Αλλά εσείς βλέπω, έλεγα ο φίλος μου ο Γιάννης, μου έλεγε στα νησιά, λέει, περιμένουν τον τουρισμό. Περιμένουν τα ψηλά να έρθουν οι τουρίστες για να έχουν να περάσουν το υπόλοιπο τέτοιο. Αυτό περιμένουν. Εντάξει, οι άνθρωποι λένε να βγάλουμε κανένα έξοδο. Βλέπετε μια οικογένεια, σήμερα συζητούσα, μια οικογένεια με τρία παιδιά, τους ήρθε 700 ευρώ το ρεύμα. Πού θα βγούμε? Ένας μισθός, λέει, πήγε στο ρεύμα. Τρία παιδιά έχει η κοπέλα. Και μου τα έλεγε σήμερα. Δεν ιδρώνει, λέει, το αυτί τους αυτούς. Σου λέει, δώσαμε κάποια επιδόματα, έτσι με τη μορφή επιδομάτων, κάποιες ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της τεχνητής πανδημίας. Τους σκορπίσανε, βγήκε ο Γκέιτς και είπε ότι, λέει, θα έχουμε, λέει, φυσικές, είτε φυσικές πανδημίες, είτε σκόπιμες πανδημίες. Τι εννοούσε ο Κύριος, δεν το ξέρουμε. Και τον θέλουν και επενδυτή στην Ελλάδα. Όλοι θα έρθουν τώρα να κάνουν επενδύσεις. Όπου υπάρχει πλούτος και θα αρχίσουν, μην νομίζετε στην εκμετάλλευση το Αιγαίο, μην νομίζετε ότι θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Ποιος θα τα παίρνει, αφού είμαστε απικία.
Και ποιος του είπε ότι είμαστε αποικία? Ξέρετε ποιος του είπε? Διαβάστε την εφημερίδα. Έχουμε ένα κεφάλαιο το οποίο είναι λίγαν αποκαλυπτικό. Είναι η έρευνα. Και έχουμε τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών που αναφέρονται στην Αμερική. Τι έχουν γράψει οι ελληνικές εφημερίδες, τι έχουν γράψει οι Times, πώς αντιμετωπίζουν οι αποικιοκράτες την αποικία τους. Είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, χαρακτήρισε την Ελλάδα και είπε ότι είναι αποικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είπατε τίποτα? Διαβάστε εδώ, είναι Αμερικανοκρατία στην Ελλάδα. Εμείς τολμάμε και τα βγάζουμε. Γιατί, λέει κάποιοι, τι δεν φοβόσαστε, τι να φοβηθούμε? Οι χριστιανοί δεν φοβούνται, δεν σκιάζονται. Γι' αυτό ήταν και στην πρώτη γραμμή του Αγίου Κωνσταντίνου, του μεγάλου αυτοκράτορα, του Ισαποστόλου. Γιατί δεν σκιάζονταν το θάνατο, ήξεραν πού πήγαιναν. Του καταλάβατε, δεν σκιαζόντουσαν, γι' αυτό μπαίνανε. Τα παλικάρια το 1821 βγαίνανε και χωρίς να φοβούνται το θάνατο. Είχαν τη στήριξη του Θεού. Γιατί αγωνίζονταν για αξίες. Αγωνίζονταν για αρετές, για ελευθερία. Όχι για αυτές τις ψευτοελευθερίες και την ψευτοδημοκρατία που μας πουλάνε. Βγαίνουν, λέει, θα κάνουν εκλογές, δεν θα κάνουν εκλογές, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Αυτά είναι προς λαϊκή κατανάλωση. Έχουν βαλθεί να βγάλουν, να ξεριζώσουν την Ορθοδοξία. Προσέξτε, χριστιανοί, αυτό δεν ξεριζώνεται. Η Εκκλησία του Χριστού δεν ξεριζώνεται πλέον, γιατί οι ρίζες είναι τόσο βαθιές που δεν φτάνουν. Αυτοί οι άχρηστοι εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας για να το βγάλουν. Και βλέπουμε ότι βγάζουμε τόσους Αγίους και παλιούς και σύγχρονους. Η Αγία Γερόντισσα Γαλακτία. Να την επικαλείστε. Τα θαύματα που έκανε μετά την κίνησή της είναι περισσότερα από ό,τι έκανε όταν ήταν εν ζωή. Τρέχει η Αγία Γερόντισσα. Τρέχει ο πατήρ Παναγιώτης. Τρέχουν οι Άγιοι της Εκκλησίας, ο Άγιος Παΐσιος, να τους επικαλείστε σε κάθε τι. Και προπαντός να τους ζητάτε νυχθημερών να σας ενισχύσουν την πίστη. Την πίστη στο Χριστό μας. Εκείνη η ελευθερία. Εκείνη το φως. Αν θέλετε να είστε το φως, να είστε στο φως, να είστε στη χαρά και στην ευτυχία, θα βάλετε το Χριστό στην καρδιά σας. Σήμερα όμως κανένας δεν το λέει αυτό. Έχουμε ξύλινα κηρύγματα. Έχουμε μητροπολίτες που μιλάνε για τα παραφύσιν. Και λέει ποιος είμαι εγώ να τα κρίνω. Γιατί σκέφτεται να γίνει αρχιεπίσκοπος. Να τους. Στο πρωτοσέλιδο. Έχει το βάθος του μυαλού του, έχει την επιθυμία ότι θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Και στηρίζεται. Το πώς στηρίζεται δεν ξέρω. Αυτό το ξέρω ο ίδιος. Αλλά ο Θεός επεμβαίνει και δίνει λύσεις και καθαρίζει το τοπίο και τον τόπο. Γι' αυτό να μην φοβόσαστε. Δημιουργήστε ομάδες μεταξύ σας προσευχής. Τι κάνανε όταν κλείστηκε ο Απόστολος Πέτρος στη φυλακή? Τι έκαναν οι χριστιανοί? Πήραν το μεγάλο όπλο τους, το πολυβόλο, το ανίκητο. Την προσευχή γονάτισαν και παρακάλεσαν τον Χριστό. Και τι έγινε τότε, χριστιανοί μου, να τα λέμε αυτά, να τα ακούτε, για να δείτε τι πίστη έχουμε. Έσπασαν οι αλυσίδες. Τρεις σειρές από κάγκελα διαλύθηκαν και πέρασε από μέσα ο Απόστολος Πέτρος. Με τη συνοδεία ουράνιου αγγέλου. Και πήγε στην πύλη του Δαβίδ. Και εκείνη άνοιξε. Τι άλλο περιμένετε? Και πήγε και χτύπησε εκεί που προσευχόντουσαν οι άλλοι. Αυτό είναι το όπλο μας. Αυτοί σχεδιάζουν τα ταγκαλάκια, διάφορα στις πλάτες μας. Δημιουργούν καταστάσεις. Και όλα αυτά για να παίρνουν μίζες. Φέρνουν, λέει, τώρα την τέταρτη και την πέμπτη δόση από τα εμβόλια. Τα μπόλια. Και βγαίνει ο πρώην αντιπρόεδρος της Pfizer
Σήμερα το διάβαζα. Γράφουμε την εκπομπή. Και τι λέει? Προς Θεού, λέει, μην κάνετε αυτά. Τα εμβόλια δεν αφορούν το θέμα της υγείας μας. Έχει άδικο. Για κοιτάξτε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Τους θανάτους που ήρθαν μετά τον μπολιασμό των Ελλήνων. Μην πάτε έξω. Πόσο ενισχύθηκαν οι θάνατοι. Πόσους είχαμε πριν, πόσους μετά. Γιατί δεν σκέφτεστε? Λίγο να κουνήσετε το μυαλουδάκι σας. Αλλά τι? Μας μένει χρόνος για σκέψη. Μας βομβαρδίζουν συνεχώς. Μας κάνουν πλήση εγκεφάλου για να μην σκεφτόμαστε. Και ενισχύουν συνεχώς τα σχέδιά τους, πιστεύοντας ότι θα βγουν κερδισμένοι. Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης βρίσκεται, ολόκληρος ο πλανήτης, όχι μόνο η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια κατάσταση αναμονής. Η φύση, αν δείτε απ' έξω, τη ίδια κατάσταση. Κάτι περιμένουμε. Κάτι σημαντικό. Και αυτό τι θα είναι? Ένα γερό τράνταγμα. Θα φέρουν λοιπόν γρήγορα, γιατί έχουν δει ότι δεν μπορεί να κάνουν τίποτε στη Ρωσία εάν δεν αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Δεν μπορούν να κάνουν. Τα όπλα τα που στέλνουν από τη Δύση προς την Ουκρανία καταστρέφονται πριν φτάσουν. Και τώρα έχουν βρει ένα άλλο τρόπο. Τι κάνουν? Παίρνουν μια αμαξοστοιχεία των τρένων και βάζουν στο πρώτο επιβάτες, στο δεύτερο οπλισμό, στο τρίτο τάγκ, στο τέταρτο επιβάτες. Γιατί? Για να, αν τη χτυπήσουν την αμαξοστοιχεία, να πούνε ότι ήταν επιβατική. Και έτσι μεταφέρουν όποια μεταφέρουν, αλλά καταστρέφονται στο πεδίο της μάχης. Πάνε στα σχολεία οι Ουκρανοί οπλισμό. Δημιουργούν διάφορες καταστάσεις. Και εμείς στηρίζουμε ποιους? Στηρίζουμε αυτούς που σκεφτόντουσαν και καλλιεργούσαν το πώς θα καταστρέψουν τον κόσμο. Μέσα από τα βιολογικά εργαστήρια που είχαν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και είναι ψέμα? 26 βγάλανε. Με έγγραφα. Και υπάρχει καταγγελία της Ρωσίας στον ΟΗΕ που συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα. Συνελήφθη μάλιστα και στρατηγός απόστρατος της Αμερικής, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στα βιολογικά αυτά εργαστήρια. Τι άλλο? Αυτά δεν θα στα λένε όμως, δεν θα τα ακούσετε. Ή τα λένε έτσι λίγο, ξέρετε, σαν έχουν την προπαγάνδα. Αλλά η προπαγάνδα πέφτει. Γιατί? Πέφτει εξαιτίας της κατάστασης. Τι, καταρακώνονται, όπως είπαμε, οι δυτικές οικονομίες. Πληθωρισμός στην Ελλάδα πέρασε το 10%. Τα ανέβουν τα επιτόκια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν δάνεια, όσοι έχουμε δάνεια, θα πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο. Θα αυξηθεί η δόση, όπως αυξήθηκε και η ΔΕΗ. Το πετρέλαιο, το βαρέλι, το πετρέλαιο, λένε οι ίδιοι τώρα, από τη Δύση, όχι από την Ρωσία. Το πετρέλαιο, λέει, θα φτάσει στα 140 με 150 δολάρια. Τι σημαίνει αυτό? Θα κρυβίνουν τα πάντα. Θα έχουμε έλλειψη τροφίμων, θα έχουμε λαϊλασίες και θα έχουμε ανακατοσούρες στις κυβερνήσεις. Και επειδή η κυβέρνηση δεν θέλει να είναι υπεύθυνη, δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν θέλει να πάρει όλο αυτό πάνω του σαν Νέα Δημοκρατία, θα πάμε στις οικουμενικές κυβερνήσεις. Είδατε τι είπε ο Τσίπρας? Δεν το είπε τυχαία. Λέει, οι κυβερνήσεις συνεργασίες αποδίδουν, λέει, μεγαλύτερο έργο. Εμείς, λέει, με τον Καμένο κάναμε σπουδαιότερα και βγήκαμε από το μνημόνιο. Κούνια που τον κούναγε κι αυτόν. Αλλά προετοιμάζουν το κλίμα. Πάνε για οικουμενική. Μετά το τράνταγμα δεν θα μπορεί να σταθεί πολιτικός. Θα αναγκαστούν λόγω εθνικού θέματος πλέον και κατάληψης νησιών, τα οποία έχουν αποστρατικοποιήσει. Πήρανε όπλα από τα νησιά, πήρανε την άμυνα των νησιών και την πήγανε στους Ουκρανούς. Το καταλαβαίνετε τι έγκλημα έχουν κάνει. Και πήραν, λέει, χρήματα. Από ποιον τα πήραν τα χρήματα? Ποιος τα πλήρωσε αυτά τα όπλα? Από πού? Από τις διευκολύνσεις των πολιτικών στη Δύση για να αυξηθεί την προπαγάνδα να φαίνονται? Δεν ντρέπονται λίγο? Λίγη τσίπα δεν έχουν?
οι γέροντες του λένε, θα φάμε λέει λίγο ξύλο οι Έλληνες, αλλά μετά θα διαλυθεί η Τουρκία. Και εσύ Ερντογάν, κοίταξε να μπει στην Ελλάδα, να πέσει στην παγίδα του Μητσοτάκη και του Μπάιντεν. Για να κερδίσεις πόντους και να αναβαθμιστείς, αλλά θα σε πάνε ανάσκελα. Σε προειδοποιούμε και στα λέμε. Στην εμπλοκή που θα κάνεις, θα φύγεις κι εσύ. Που πιθανόν να φύγει και ο Μπαξαλή, ο συνεργάτης σου. Τον οποίο θα πας λέει, να δείτε μαζί τις ασκήσεις λέει, απόβασης. Το πώς θα καταλάβετε τα ελληνικά νησιά. Ελάτε! Καλοί μου χριστιανοί και καλές μου χριστιανές. Να ξέρετε λοιπόν, αυτά μας ετοιμάζουν. Να είσαστε έτοιμοι. Γιατί έρχονται πολλές δυσκολίες πλέον στον τόπο μας. Και θα τις υποστούμε όλοι. Όπως είπα πλέον, η πείνα δεν λέγεται από τα Άγια Χείλη των Γερόντων, Αγίων Γερόντων, αλλά λέγεται και από αυτούς. Παγκόσμια Τράπεζα Τροφίμων, ΟΗΕ, για έλλειψη τροφίμων, η Αμερική δεν θα μείνει έτσι. Απειλείται πλέον η αυτοκρατορία της. Ο συνδυασμός, η συμμαχία της Κίνας με τη Ρωσία έχουν ανατρέψει τα δεδομένα στον πλανήτη. Είναι λίγο φαϊνότερο αυτό. Πρέπει λοιπόν πάση θυσία να κάνει κάτι. Ήδη η ρωσική οικονομία αναπτύσσεται παρά το γεγονός του πολέμου. Αναπτύσσεται, το ρούβλι διπλασίασε την τιμή του και την αξία του, ενώ όλοι πίστευαν ότι θα καταρρωθεί, θα πέσει, θα σβήσει μετά τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις όμως λειτουργήσαν σε βάρος αυτών που τις έβαλαν. Τα βέλη δηλαδή που έριξαν προς τη Ρωσία επέστρεψαν στα κεφάλια τους. Και τώρα προσπαθούν, είναι θολωμένοι και προσπαθούν να κάνουν απεγνωσμένες κινήσεις για να ανατρέψουν το κλίμα. Θα κάνουν λοιπόν αυτό το λάθος που πάνε, που σχεδιάζουν της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, που θα είναι πιστεύω σύντομα όπως λένε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουν και πιέζονται, δεν τους νοιάζει ο τουρισμός. Ει ξενοδόχοι, ξυπνήστε. Δεν τους νοιάζει αν εσείς στηρίξετε τις επιχειρήσεις σας ή όχι. Αυτοί θέλουν να στηρίξουν τις οικονομίες τους στην Ευρώπη. Το καταλάβατε. Θέλουν τα πετρέλαια του Αιγαίου. Και γι' αυτό πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα στην εκμετάλλευση που να γίνει δεκτή από τον ελληνικό λαό. Χάσαμε τον πόλεμο. Μας πήραν τρία νησιά και θα διαπραγματευτούν και θα τα βρούμε. Τι διαπραγματεύσεις θα γίνουν μετά. Τι πολιτικούς έχουμε που θα τα καταφέρουν όλα, θα τα φέρουν όλα ρολόι. Τα βρήκαμε, ειρήνευσε η περιοχή και θα ζήσετε πλέον καλά, θα μας πούνε. Αλλά όχι ένας, η οικουμενική κυβέρνηση. Έρχονται λοιπόν πολλά, πάρα πολλά. Και τα πολλά αυτά ενισχύονται από την πνευματική κατάντια του τόπου. Η οποία πνευματική κατάντια οφείλεται και στην παιδεία. Πάει να αλλάξει, λέει, να κάνει το ολοήμερο σχολείο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ξυπνήστε, βρε Έλληνες. Χριστιανοί, οικογενειάρχες, ξυπνήστε. Ξέρετε γιατί το θέλουν μέχρι τις 6. Για να έχουν απόλυτο τον έλεγχο των παιδιών. Όταν έχουν τον έλεγχο και αποκτήσουν τον έλεγχο της παιδείας, εσείς δεν θα ελέγχετε τα παιδιά σας. Όταν το παιδί σας είναι από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και μάλιστα με εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι άθεοι. Σε μεγάλο αριθμό. Δεν μπορεί, ας πούμε, να κάνει πρόταση το παιδί και να λέει ο κόσμος δημιουργήθηκε από το Θεό και να βάζει ένα ερωτηματικό η δασκάλα. Από πώς που κυρά μου. Γιατί δηλητηριάζει τα παιδιά. Δηλητηριάζουν τα παιδιά μας. Και ξέρετε, δεν θέλουν καθόλου να έχουν οι γονείς πρόσβαση στα παιδιά, στο χαρακτήρα των παιδιών. Θα το φέρουν κουρασμένο, καταπονημένο 6 ώρα και θα έρχεται, θα κάνει ένα μπάνι, θα τρώει και θα κοιμάται. Και θα λένε οι γονείς, απαλλαχτήκαμε από την προσπάθεια του παιδιού. Μα τότε τι γονέας είσαι.
τα παρατηρητής που θα διαμορφώνει ο άλλος τον χαρακτήρα των παιδιών και εσύ θα κάθεσαι και θα τρίψεις τα χέρια σου επειδή έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ντροπή μας! Να μην επιτρέψουμε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι μέσα στα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Περιγράφονται αυτά. Διαβάστε τα. Σταματήσαμε οι Έλληνες να διαβάζουμε. Σταματήσαμε να διαβάζουμε και να ενημερωνόμαστε. Ό,τι μας σερβίρει αυτό το χαζοκούτι, το διαολοκούτι που έλεγε. Και ο Άγιος Γέροντας, Μητροπολίτης Αυγουστίνος, Καδιώτης. Και ο Άγιος Κοσμάς τι έλεγε. Βάλτε το διάβολο μέσα και η κεραία του θα είναι από τα κεραμίδια, λέει, θα βγαίνει τα κερατά του. Τηλεόραση. Κλείνοντας, δεν θέλω να σας κουράσω. Πολλά είπα σήμερα και περισσότερα από δεν έπρεπε να τα πω τόσα. Γιατί ίσως κάποιοι φοβηθούν με αυτά που έρχονται. Έρχεται μεγάλο τράνταγμα στη γειτονιά μας. Αλλά μη φοβόσαστε. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Απλώς, το τράνταγμα που σχεδιάζουν είναι μέσα και η δολοφονία του Ερντογάν. Είναι μέσα και η αλλαγή στην κυβέρνηση, στη γείτονα χώρα, για να απολλαγεί, για να μπορέσουμε να ελέγξουν τα στενά με τους κεμαλιστές, να μπουν πάνω στρατιωτικοί ελεγχόμενοι πλήρως από την Ουάσιγκτον και έτσι να στριμώξουν λίγο τη Ρωσία, γιατί πλέον θα γενικευτεί ο πόλεμος. Μην ξεγελιέστε ότι θα μείνει στην Ουκρανία. Θα γενικευτεί. Αν δεν είναι σε ένα μήνα, σε δύο, σε πέντε μήνες, θα γενικευτεί όμως ο πόλεμος. Γιατί οι Αμερικανοί απειλούνται πλέον. Απειλείται η αυτοκρατορία και πρέπει να αντιδράσει. Και απειλούνται από τη Ρωσία και την Κίνα. Πρέπει να γύρισε μπούμεραγκ το παιχνίδι που πήγαν να παίξουν στους Ρώσους, τους γύρισε ανάποδα. Του καταλάβω. Να διαβάσετε λοιπόν τι έχει γίνει στην Ουκρανία από ειδικό συνεργάτη, όπως σας είπα, στην εφημερίδα. Να διαβάσετε και τι επιδιώκουν οι σιωνιστές. Ένα πολύ καταπληκτικό άρθρο του Ηλία του Καλλιώρα. Μια έρευνα. Τι λέει αυτός ο Κλάους Βαμπ για το σφράγισμα, τι έχει πει για τον κόσμο, τι λέει ο Γκέιτς και όλο αυτό το κακό συναπάντημα των σιωνιστών. Τι ετοιμάζουν. Και έχουμε και την έρευνα που συνεχίζεται με τις φαρμακοβιομηχανίες κάθε μήνα στον στήλ Ορθοδοξίας και πιστεύουμε τον επόμενο μήνα θα έχουμε και το πρώτο βιβλιαράκι που θα είναι ενημερωμένο, συνοπτικό και θα έχει όλα τα στοιχεία της έρευνας, ένα μικρό που θα το δώσουμε δώρο με την εφημερίδα, που θα αναφέρεται σε αυτά τα εγκλήματα που κάνουν πίσω από τις πλάτες μας. Γιατί το κάνουν, γιατί όπως λέει ο Άγιος Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, χωρίς Θεό είμαστε καράβι χωρίς πηξίδα. Έτσι καταντήσαμε, καλοί μου χριστιανοί. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας, με πλούσια αρθρογραφία, μην τη χάσετε, είναι το στήριγμα άλλωστε που έχουμε εμείς, το οικονομικό, δεν είναι διαφήμιση. Από αυτό στηρίζεται όλη η προσπάθειά μας και από τις εκδόσεις. Και μαζί με την εφημερίδα δίνουμε ένα βιβλίο για τη Γερόντισσα Γαλακτία και ένα βιβλίο το οποίο εκπονήθηκε από την πρωτοβουλία γονέων και εκπαιδευτικών στην Καβάλα και αφορά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας στα παραφύσιν. Τι λέει η Εκκλησία μας για τα παραφύσιν και την ομοφιλοφιλία. Καλό είναι να το πάρουν όλοι οι γονείς. Να διαβάσουν τι ισχύει. Γιατί η προπαγάνδα και η παραπληροφόρηση έχει τα όρια τους. Έφτασαν αυτοί οι... να μην τους χαρακτηρίσω, του κύριε φυλακή το στόμα τίνου, να διαφημίζουν την παρέλασή τους στις παρελάσεις περηφάνειας όπως λένε, βγάζοντας μια φύσα ενάντια στην Ορθοδοξία, γιατί η Ορθοδοξία είναι τροχοπέδι στα σχέδιά τους. Η διδασκαλία της Ορθοδοξίας. Και βγήκε αυτός ο δυστυχής, ο δεσπότης, ο επίσκοπος της Νέας Ιωνίας, ο Γαβρίλ, και λέει η Εκκλησία δεν έχει τοποθετηθεί. Αδιάβαστος είναι.
ανημέρωτος, δεν ξέρει τους πατέρες, δεν ξέρει την Αγία Γραφή. Και δεν βγήκε ένας δεσπότης να τον καταγγείλει στη σύνοδο, στα συνοδικά δικαστήρια, να κάνει μια καταγγελία. Βλέπεις το φιλάδελφο, όπως γράφουμε στην εφημερίδα, είναι ισχυρότερο από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε όλοι ευλογημένοι από το Θεό στα σπίτια σας, να μην φοβόσαστε τίποτε, να προετοιμαζόσαστε για τις δυσκολίες που έρχονται, καλές προετοιμασίες. Και προπαντός η προετοιμασία ποιο είναι? Ενίσχυση της πίστης. Να πιάσουμε από το ποδάρι το Χριστό για να μην μας λείπει τίποτε, ούτε στην ψυχούλα μας, ούτε στο σώμα μας. Για να είμαστε υγιείς και πνευματικά και σωματικά. Αυτό εύχομαι σε όλους. Να ενισχύσετε την πίστη σας. Τώρα. Χθες που λέγαμε δημοσιογραφικά. Γιατί δεν έχουμε πλέον πολύ καιρό. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε. Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.